Παιχνίδι ανάμεσα στο πρώτο ντέρμπι των Ιωνίων στην Γλυφάδα. 4 φάουλ έχει ο Βράνκοβιτς, 4 ο Σόκ από το πρώτο ημίχρονο, από 3 ο Νάκης, ο Τάρλατς, ο Βολκόφ και ο Πάσπαλιε. Τεράστια προβλήματα και για τις δύο ομάδες, ειδικά όμως για τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός που όμως έχει ένα προβάδισμα 6 πόντων, 34-28. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με Τόμιτς, Τζόνσον, Φασούλα, Βολκόφ και Τάρλατς, ενώ έχουμε επιθετικό φάουλ του Φασούλα, το τρίτο. Ο Παναθηναϊκός παίζει με Γιαννάκη, Αλβέρτη, Πάσπαλ, Οικονόμου και Πετσέρσκι. Να, ο Παναγιώτης Φασούλας. Κάπου στις εξέδρες είναι και η ποδοσφαιρική ομάδα του Ολυμπιακού. Σχεδόν σύσσωμη. Ήρθε από το Καραϊσκάκη. Γιαννάκης, δύσκολο σουτ. 36-28, ο Παναγιώτης Γιαννάκης πετυχαίνει το πρώτο καλάθι του δευτέρου ημιχρόνου. Έχει 9 πόντους ο Γιαννάκης, είναι ο πρώτος σκόρερ του αγώνα. Πάλι φάση. Τόμιτς. Ο Τόμιτς βλέπει τον Τάρλας. Το έξυπνο, θα λέγει κανείς, φαουλ που κάνει ο Οικονόμου για να αποτρέψει το εύκολο lay-up. Το δεύτερο φαουλ του Οικονόμου. Από τους παίκτες που δεν έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα, από τους λίγους παίκτες που δεν έχουν ιδιαίτερα πρόβλημα με τα φάουλ, ο Νίκος Οικονόμου. Ο Τζόνσον στην επαναφορά. Τόμιτς. Τζόνσον. Βολκόφ για τρεις, μάλλον για δύο, άστοχος ούτως ή άλλως. Πάσπαλ στο rebound. Φάουλ του Τόμιτς, όχι, αφήνουν οι διαιτητές. Ο Πάσπαλ δεν μπορεί να κρατήσει τον έλεγχο της μπάλας. Φοβερές μάχες εκεί και φάουλ του Πάσπαλ. Ή μήπως του Οικονόμου. Αν είναι του Πάσπαλ, είναι το τέταρτο. Και πραγματικά, ο Ζάρκο Πάσπαλ είναι ο τρίτος παίκτης του Παναθηναϊκού, ο τρίτος βασικός παίκτης του Παναθηναϊκού που φτάνει τα 4 φάουλ. Μετά τον Βράνκοβιτς και τον Τσόκ. Να πάλι το Μελέ, να το φάουλ. Εδώ. Ο Τσανίδης ήταν δίπλα. 4 φάουλ και ο Πάσπαλια λοιπόν. Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Μόλις 1,5 λεπτό έχει παιχτεί. Βολκόφ, πολύ ωραία πάσα. Ο Φασούλας θα καρφώσει ανενόχλητος. 30-36. Με 9 πόντους του Παναγιώτη Φασούλα που έχει και 7 rebound. Είναι πρώτο rebounder του αγώνα. Ξανά η πολύ ωραία πάσα του Βολκόφ. Ο Βολκόφ είναι δεύτερος καλύτερος πασέρ του πρωταθλήματος. Αλβέρτης. Πολύ δύσκολο σουτ. Rebound από τον Τόμιτς. Ο Τόμιτς που κερδίζει φάουλ από τον Γιαννάκη. Ο Γιαννάκης που και αυτός σκοπίμως έκανε το φάουλ κατά τα φαινόμενα. Το πρώτο φάουλ του Παναγιώτη Γιαννάκη. Ο Γιάννης Ιωαννίδης ζήτησε να δοθεί επικίνδυνο φάουλ, αντιαθλητικό φάουλ. Αλλά δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση. Ο Κιουμουρσόγλου βάζει για πρώτη φορά τον Κούσμα που είναι σε καλή κατάσταση τελευταία. Επαναφέρει και τον Βράνκοβιτς. Αποσύρθηκε ο Πάσπαλια και ο Πετσάρσκι. Να, ο Κούσμα, σαν το Μάλης. Ο Παναθηναϊκός υιοθετεί ξανά την ζώνη που έφερε αποτελέσματα στο πρώτο ημίχρονο. Ο Τζόνσον για μια ακόμα φορά αστοχεί. Ο Τζόνσον που έχει κάνει μια τραγική εμφάνιση με 1 στα 10 σουτ. Γιαννάκης θα πετύχει ένα απίθανο καλάθι με ένα σπάσιμο της μέσης στον αέρα. Προσπάθησε να αποφύγει τον Τόμιτς. Τελικά βρήκε στόχο. 30-38 από τον Παναγιώτη Γιαννάκη που κάνει μεγάλη εμφάνιση. Κόντρα στον παλιό του προπονητή. Βολκόφ. Λάθος του Τάρλατς, έκλεψε ο Κούσμα. Γιαννάκης και Κούσμα. Ο Κούσμα σταματάει και σουτάρει για 3. 30-41. Αυτό ξέρει να κάνει καλύτερα από οτιδήποτε άλλο και γι' αυτό πληρώνεται ο Άιβαρ Κούσμα. Κοιτάξτε, χαμογελάει. Εκεί που κάθε φυσιολογικός, επιτρέψτε μου παίκτες, θα πήγαινε για το lay-up. Ο Κούσμα σταμάτησε και πυροβόλησε από τα 6 και 25. Έχει 35% στα τρίποντα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Κούσμα έχει σουτάρει όλα και όλα 6 δίποντα στο πρωτάθλημα και 35 τρίποντα. Μια μικρή διακοπή για 10 μόλις δευτερόλεπτα και επιστρέφουμε.
Αυθεντικό σκοτσέζικο ουίσκι Grants. Απόλαυση στο τρίγωνο. 30-41 λοιπόν το σκορ μετά το τελευταίο τρίποντο του Κούσμα. Δημήτρη Γαρίδας, ακούμε. Για μία ακόμη φορά ο Σταύρος Τσανίδης είπε να ειδοποιηθούν τα μεγάφωνα του σταδίου να κάνουν μία έκκληση. Πασούλας αποφεύγει τον Βράνκοβιτς. Καλάθι και φάουλ. Φάουλ από τον Βράνκοβιτς. Για να δούμε. Πέμπτο φάουλ του Βράνκοβιτς λοιπόν. Πέμπτο φάουλ του Βράνκοβιτς, ο οποίος θα αποχαιρετήσει το παιχνίδι 16 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Να ο Κροάτης που διαμαρτύρεται, βγάζει και τη φανέλα, η σύνδεξη διαμαρτυρίας. Ασφαλώς αυτή είναι μια τεράστια απώλεια, ενώ τι έγινε, δέχθηκε αντικείμενο ο δύστυχος αυτός που κλήθηκε να σκουπίσει το τερέν. Για να δούμε πού θα πάει αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε εδώ. Δήμο Μπουλούκο, σας ακούμε. Τα αντικείμενα συνεχίζουν να πέφτουν στο πάγκο του Παναθηναϊκού. Κυρίως αυγά, όσο και να σας φαίνεται παράξενο, πώς πέρασαν αυγά. Έβγαλε με 5 φάουλ τον Βράνκοβιτς από το 23ο κιόλας λεπτό. Μένουν 16 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα. Ο Κροάτης φεύγει από τον αγώνα με 7 πόντους, 5 rebound και κανένα μπλοκ. 33-41. Γιαννάκης. Αλβέρτης Πετσάρσκι. Θα τον σταματήσει εκπληκτικά ο Φασούλας. Ο Πετσάρσκι ξανακερδίζει την μπάλα και δίνει στον Αλβέρτη. Γιαννάκης. 20 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό. Σουτ για 2 πόντους. 33-43 από τον Παναγιώτη Γιαννάκη, που από πλευράς Παναθηναϊκού τουλάχιστον είναι ο πολύτιμότερος παίκτης του ντέρμπι. Ας την άλλη μεριά ο Φασούλας είναι αυτός που ξεχωρίζει. Η απάντηση των Ελλήνων παιχτών σε όλους αυτούς τους ελληνοποιημένους. Τόμιτς για 3. Rebound από κανέναν, αλλά υπάρχει φάουλ του Αλβέρτη. Ο Αλβέρτης το δέχεται. Ο Κιμουτζόγλου διαμαρτύρεται, όχι όμως προς τους διαιτητές, αλλά προς τον Αλβέρτη, ο οποίος έκανε το πρώτο του μόλις φάουλ. Την μπάλα απ' έξω για τον Ολυμπιακό με τον Έντι Τζόνσον. Ο Τόμιτς σχεδόν στο κέντρο του γηπέδου. 15 λεπτά και 47 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 10 πόντους, όμως παίζει πλέον χωρίς τον Βράνκοβιτς. Νέο φάουλ του Αλβέρτη στον Φασούλα. Ο Φασούλας δεν μπόρεσε να πετύχει και το καλάθι. Να ο Φραγκίσκος Αλβέρτης. Ο Δημήτρης Καρίδας άκουσε κάποιες ψήντολες του Γιάννη Ιωαννίδη. Θα μας τις μεταφέρει αμέσως τώρα. Πραγματικά ο Γιάννης Ιωαννίδης έχει βάλει στην κορυφή της ρακέτα στο Βολκόφ και δίνει συνέχεια εντολή από τον Βολκόφ μπάλα να πηγαίνει στο Φασούλα. Αφού εκεί υπάρχει μόνο ο Πετσάρσκι για να σταματήσει πλέον το Φασούλα μετά την αποβολή του Βράνκοβιτς και προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τη διαφορά ύψους. Ο Βολκόφ, ο οποίος εδώ προτίμησε να ολοκληρώσει με ένα προσωπικό σλάλομ. 35-43. Οικονόμου, ωραία προσπάθεια. Ο Πετσάρσκι θα καρφώσει αφού πάτησε γερά και απέφυγε στον αέρα τον Φασούλα. 35-45 από το πρώτο καλάθι του Μύρο Πετσάρσκι. Ξανά υπέροχη ασίστ του Οικονόμου. Και το κάρφωμα από τον Πετσάρσκι. Νάκητς για 3. Να ένα τρίποντο για τον Ολυμπιακό, ο οποίος είχε 1 στα 13 ως τώρα. 38-45 από τον Νάκητς. Η διαφορά και πάλι κάτω από τους 10 πόντους. Γιαννάκης. Παναθηναϊκός εδώ και αρκετή ώρα χωρίς τον Πάσπαλιο που έχει 4 φάουλ. Αυτό το φάουλ ήταν το δεύτερο του Τζόνσον. Το καλάθι που είδατε δεν μετράει. Να ο Τζόνσον. Οι μονομαχίες του με τον Αλβέρτη στο ντέρμπι του πρώτου γύρου ήταν πραγματικά ομυρικές, πολύ σκληρές. Ειδικά από την πλευρά του νεαρού του Παναθηναϊκού. Κούσμα. Σουτ για 3 πόντους. Ο Φασούλας ήταν παρόν όμως. Καραδοκούσε. Τόμιτς. Τζόνσον. Ο Νάκης και πάλι από την άλλη πλευρά αυτή τη φορά. Rebound από τον Βολκόφ που δεν μπορεί να συγκρατήσει. Τώρα πια κάθε απόφαση των διαιτητών αντιμετωπίζεται με δυσπιστία από την εξέδρα.
Ο Ιωαννίδης που αφαίνει με τα εύσημα με ένα χειροκρότημα στον Φράνκο Νάκητς, παρότι ο Νάκητς δεν μπόρεσε να πετύχει το καλάθι. Αλβέρτης με τον Νάκητς αντίπαλο. 38-47 από τον Φραγκίσκο Αλβέρτη που φτάνει τους 10 πόντους. Είχε αρκετή ώρα να μιλήσει, να σκοράρει. Τόμιτς. Νάκητς. Τόμιτς, 13 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Τόμιτς πλησιάζει, φάουλ του Πετσάρσκι. Το τρίτο φάουλ από τον Πετσάρσκι. 7 ομαδικά για τον Παναθηναϊκό στο δεύτερο ημίχρονο, μόνο 2 για τον Ολυμπιακό. Να ξανά το τελευταίο φάουλ. Ο Αλβέρτης που έβαλε το τελευταίο καλάθι είχε ένα σκοράρι από το 12ο λεπτό. Έχουν φτάσει στο 26ο, δηλαδή είχε 14 λεπτά να πετύχει πόντο. Ο Τζόνσον βλέπει τον Νάκητς, όμως παρεμβάλλει το οικονόμιο και βγάζει την μπάλα έξω. Ολυμπιακός σε μια επίθεση 26 δευτερολέπτων. Βολκόφ θα πετύχει το καλάθι παρά την προσπάθεια του οικονόμου. 40-47 από τον Σάσα Βολκόφ που έχει 9 πόντους και 6 rebound στον αγώνα. Γιαννάκης. Οικονόμου. Κούσμα, Πετσάρσκι, νέο στόπ από τον Παναγιώτη Φασούλα που δίνει ρεσιτάλ, ήταν το τέταρτο του κόψιμο στον αγώνα. Ολυμπιακός θα βγάλει τον εφηδιασμό, το κάρβωμα στον Φασούλα μπροστά στα χέρια του Πετσάρσκι. Ο Φασούλας ο οποίος, το είπαμε και πριν, δίνει ένα προσωπικό ρεσιτάλ. Μετά τη διακοπή ο Ολυμπιακός παίζει με Τόμιτς, Τζόνσον, Βολκό, Φασούλα και Νάκητς. Ο Παναθηναϊκός με τον Κούσμα που εδώ προσποιείται, τον Οικονόμου, τον Γιαννάκη, τον Αλβέρτη και τον Πετσάρσκι. Ο Πετσάρσκι που εδώ κάνει βήματα. Νάτος ο Μίροσλαβ Πετσάρσκι. Μέχρι πέρσι έπαιζε στον Άρη. Ο Παναθηναϊκός πάντα χωρίς Σοχ και Πάσφαλη που έχουν από 4 φάουλ. Οριστικά χωρίς τον Βράνκοβιτς που έχει αποβληθεί με 5. Τόμιτς, Βολκόφ. Γιαννάκης, Νάκητς με τον Γιαννάκη, Βολκόφ, Τόμιτς για 3. Φάουλ του Τζόνσον που έσπρωξε τον Αλβέρτη προσπαθώντας να πάρει καλύτερη θέση για τον rebound. Τρίτο φάουλ για τον Έντι Τζόνσον. Γιαννάκης χωρίς να βιάζεται θα κατεβάσει την μπάλα. 12 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Όπως φαίνεται η διακοπή επηρέασε και τις δύο ομάδες, οι οποίες στις πρώτες τους επιθέσεις δεν πετύχαν τίποτα. Γιαννάκης. Ο Γιαννάκης περνάει αστοχή μπροστά στον Φασούλα, όμως ο Πετσάρσκι καραδοκεί αστοχή. Ο Φασούλας νέο rebound, ο Φασούλας που έχει 14 πόντους, 8 rebound και 4 κοψίματα. Φάουλ από τον Πετσάρσκι στον Τόμιτς. Το Γιαννάκη τελικά το φάουλ. Το δεύτερο φάουλ από τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Δύο βολές για τον Μίλαν Τόμιτς. Ο Ολυμπιακός που έχει την ευκαιρία να πλησιάσει για πρώτη φορά σε απόσταση βολής. Η διαφορά είναι στους 5 πόντους. Στις 4 τώρα, 43-47. Ο Αλβέρτης στο rebound. Οικονόμου προσπαθεί να ευνηδιάσει. Θα στοχίσει το follow εντυπωσιακά από τον Πετσάρσκι και τον καλάθι. 43-49 από τον Πετσάρσκι, ο οποίος προσπαθεί να σηκώσει ένα μέρος από το επιθετικό βάρος του Παναθηναϊκού. Έχει πετύχει 4 πόντους και 4 rebound, όλα επιθετικά. Τζόνσον για 3. Ούτε αυτή τη φορά. 7-0 τρίποντα για τον Έντι Τζόνσον. 0 στα 7. Και φάουλ του Κούσμα που προσπάθησε να κλέψει μέσα από τα χέρια του Βολκόφ. Από εδώ και μπρος ο Ολυμπιακός θα εκτελεί βολές σε κάθε φάουλ. Αντίθετα ο Παναθηναϊκός θα περιμένει αρκετά ακόμα αφού έχει 3 μόλις ομαδικά φάουλ ο γηπεδούχος, ο Ολυμπιακός. Ο Ιωαννίδης ενώ ξαναβλέπετε τη φάση βάζει τον Λιμιάτη. Βλέπετε πως ο Κούσμα τραβάει το χέρι του Βολκόφ. Ο Λιμιάτη στη θέση του Τζόνσον.
Και ο Βολκόφ στην γραμμή από που έχει 77% φέτος. Βολκόφ είναι ο πρώτος παίκτης του Ολυμπιακού σε βλεψίματα, σε assist και σε ευστοχία στα τρίποντα, όσο και φαίνεται απίθανο. 50% χωρίς να έχει πάρα πολλές προσπάθειες. Ο Βολκόφ, ένας ακριβοπληρωμένος χαμάλης. Χαμάλης βέβαια μεγάλης αξίας. Ο Ολυμπιακός έχει μόλις 14 στις 25 βολές, 56%. Είναι πιο εύστοχος στα δίποντα από τις βολές. Οικονόμου για 3 πόντους. Πολύ βιαστική επιλογή, το rebound του Νάκητς και φάουλ του Αλβέρτη. Ο Νάκητς θα διασχίσει όλο το γήπεδο για να εκτελέσει βολές. Να πάλι φάση, ενώ ο Κιμουρτζόγλου τα βάζει με ποιον, Δημήτρη Καρίδα, μήπως άκουσες. Τα βάλε με τον Νίκο Οικονόμου, όχι μόνο για τη σούταρ για 3 πόντους, αλλά κυρίως γιατί βιάστηκε να εκδηλώσει την επίθεση του Παναθηναϊκού. Αλλά από εκεί πέρα ηρέμησε τα πράγματα. 45-49 από τον Φράνκο Νάκης, που με 8 πόντους ασφαλώς έχει συμβάλει στο να καλυφθεί η μαύρη τρύπα της απόδοσης του Έντι Τζόνσον. 46-49. Ολυμπιακός στους 3 πόντους, 3 πόντους πίσω. Οικονόμου. Ο Κούσμα βγαίνει από τα σκριν και εκτελεί χωρίς να το σκεφτεί. 46-52 από αυτόν τον μανιακό βομβαρδιστή, τον Άιβαρ Κούσμα. Έχει 6 πόντους με 2 στα 3 τρίποντα. Τόμις. Ο Κιμουρτζόγλου ετοιμάζει και πάλι τον Πάσπαλε. Τόμιτς. Νάκης. Θα κλέψει ο Οικονόμου με τη βοήθεια του Κούσμα. 2-1-2-1. Ο Γιαννάκης θα φτάσει στο lay-up. Καλάθι και φάουλ. Το φάουλ από τον Νάκης και το καλάθι από τον Γιαννάκη. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δέχεται ένα φιλί ζωής σε αυτές τις δύο τελευταίες φάσεις από τον Κούσμα και τον Γιαννάκη. Πάλι φάση το φάουλ του Νάκης και το lay-up από τον Γιαννάκη. Τέταρτο φάουλ του Νάκης. Και ο Γιαννάκης που έχει 15 πόντους θα εκτελέσει βολές. Ο Πάσπαλη που γύρισε στον αγώνα μετά από πολύ ώρα. Αντικαταστάθηκε ο Αλβέρτης. 46-54. Σε ένα ντέρμπι γεμάτο ένταση. Πολύ ωραίο. 46-55 είναι το σκορ. Καμιά φορά καθυστερεί η αναγραφή του σωστού σκορ πίνακας. Βολκόφ. Τόμις. 49-55, ο Μίλαν Τόμιτς παίρνει τα πράγματα στις πλάτες του τώρα. Πάντως οι δύο ομάδες επηρεάστηκαν εξίσου από την διακοπή του αγώνα. Ο Ολυμπιακός έχει βάλει 7 πόντους από εκεί και μετά και ο Παναθηναϊκός 8. Τέταρτο φάουλ και του Βολκόφ. Ο Ολυμπιακός σιγά σιγά φορτώνεται και αυτός όλο και περισσότερο. Έχει 4 ο Νάκητς, 4 ο Βολκόφ, από 3 ο Τάρλας, ο Φασούλας. Και ο Τζόνσον, ο Τάρλατς, για τον οποίο ετοιμαζόμαστε να πούμε ότι είχε πολλή ώρα να μπει στο παιχνίδι, τώρα επιστρέφει. Και να η κατάσταση με τα φάουλ έχει ήδη φύγει από το παιχνίδι ο Βράνκοβιτς, από το 23ο λεπτό. Ο Γιαννάκης, ενώ μπήκαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο όπως βλέπεις, όπως βλέπετε, θα κλέψουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ευνηδιασμός με τον Λιμιάντη, το κάρφωμα από τον Νάκητς που ακολούθησε την προσπάθεια του συμπαίκτη του, έπιασε την μπάλα στον αέρα και κάρφωσε. 51-55. Γιαννάκης. Πάσπαλ. Ο Νάκητς προτιμά να του κλείσει τη διείσδυση παρά να το μαρκάρει μακριά από το καλάθι, βλέπετε. Ο Πάσπαλ σε ένα κακό σουτ, το rebound από τον Πετσάρσκι που δεν μπορεί να μαζέψει. Λιμιάτης. Αυτή τη φορά δεν περνάει ο ευνηδιασμός. Ο Νάκητς κλείνεται και κάνει βήματα. Δεν μπόρεσε να κρατήσει σταθερό πόδι. Νάτος ο Φράνκο Νάκητς που έχει 11 πόντους. Ο Τζόνσον θα ξαναμπεί όπου να είναι στον αγώνα. Να, τώρα σηκώνεται.
Ιωαννίδης βγάζει τον Νάκητς παρά την καλή του απόδοση και αυτό το κάρφωμα στα τελευταία λεπτά. Έχει και 4 φάουλ ο Νάκητς. Πάσπαλε που έχει περισσότερο από ένα ημίχρονο χωρίς πόντο. Κούσμα, Πάσπαλε, Οικονόμου. Ο Αλβέρτης, πολύ δύσκολο σούτ, υπάρχει φάουλ από τον Τζόνσον. Τέταρτο φάουλ του Έντι Τζόνσον. Πάνω στο σούτ, όπως λέει ο Νίκος Καρούσης. Καρούσης που έχουν εντύπωση ότι παίζει το μεγαλύτερο μάτι της καριέρας του σήμερα. Να πάλι φάση, ο Τζόνσον μου χτύπησε τον αγώνα του Αλβέρτη. Το 51-55 παραμένει, ο Αλβέρτης έχει 10 πόντους. Ήταν η πρώτη του βολή αυτή. Ο Ολυμπιακός έχει 59%, ο Παναθηναϊκός έχει και αυτός 59% στις βολές. Ασφαλώς το άγχος ενός τέτοιου ντέρμπι ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για αυτά τα χαμηλά ποσοστά. Λιμιάτης. Και ξανά ο Λιμιάτης. Και τώρα ο Τόμης. Τζόνσον. Τόμιτς, ακόμα 7 δευτερόλεπτα. Ο Τόμιτς σουτάρει από πάρα πολύ μακριά. Το rebound προσπαθεί ο Λιμιάτης, μαζεύει ο Πετσάρσκι. 8 λεπτά ακόμα. Βλέπετε και το ρολόι πάνω δεξιά. Κούσμα. Πάς πάλι. Σε μαγκάρι ο Τάρλατς. Κάποια στιγμή τον είχε αναλάβει και ο Καμπούρης στο πρώτο εμίχρονο. Και φάουλ του Τόμιτς πάνω στην προσπάθεια του Κούσμα για τρίποντο. Πραγματικά τρεις βολές δείχνει ο Σταύρος Τσανίδης, ο Θρακιώτης, πρώτος ρέφερι του αγώνα. Άλλη μια φορά. Δεν φάνηκε πολύ καθαρά αν υπήρχε φάουλ ή όχι. Εν πάση περιπτώσει οι διαιτητές ξέρουν πάντα καλύτερα. Με 51-57 να ακούσουμε τι έχουν να μας δώσουν οι συνάδελφοι από τον αγωνιστικό χώρο, Δημήτρης Καρίδας και ο Δήμος Βουλικός. Οι εντολές του Ευθύμιου Μουτζόγλου είναι σαφείς. Να πηγαίνει μπάλα πάνω στον Κούσμα, ο οποίος θα μένει ελεύθερος από τα σκριν, θα φινάρει ανώνυκος για αυτούς τους δύο πόντους. Κάτι που συμβαίνει μέχρι τώρα. Ο Κούσμα φτάνει τους 9 πόντους. 51-58 μπροστά ο Παναθηναϊκός. 51-59 μάλλον, το είπαμε και πριν καμιά φορά. Η αργοπορία στην αναγραφή του σκορ στον ηλεκτρονικό πινάκα μας παρασύρισε λάθη. Παναθηναϊκός σε ζώνη. Ολυμπιακός ψάχνει λύσεις με τον Τζόνσον, ο οποίος πάει να σπάσει όλα τα αρνητικά ρεκόρ. Εν τω μεταξύ ο Κούσμα κάνει φάουλ στον Φασούλα και ο Τζόνσον τα βάζει με την τύχη του, δίνοντας μια σφαλιάρα στο διχτάκι. Όλες είναι να το βγάλει και αυτό από τη θέση του και να έχουμε νέα διακοπή. Ο Τζόνσον λοιπόν έχει 0 στα 8 τρίποντα. Φασούλας όμως επιμένει, κρατάει όρθιο τον Ολυμπιακό, έχει 14 πόντους, 9 rebound. 4 κοψίματα, ένα μόνο λάθος. 52-59. 7 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα ακόμα. Το ταμπλό λέει τώρα 54-59, τώρα μόλις διορθώθηκε, το σωστό σκορ είναι 53-59. Αλβέρτης για τρεις από πολύ μακριά. Βιαστικό και κακό σουτ, το και ο Μουρζόγλου δείχνει θυμωμένος με την επιλογή του παίκτη του. Ο Τζόνσον είδε και από είδε με τα τρίποντα, αποφασίζει να πλησιάζει στο καλάθι και σκοράρει για πρώτη φορά μετά από ώρες, θα έλεγε κανείς. 55-59. Με 8 πόντους του Έντι Τζόνσον, που έχει όμως ευστοχίσει μόνο σε 2 από τα 13 σουτ που έχει επιχειρήσει. 6,5 λεπτά ακόμα. Πάσπαλ. Βήματα. Ο Πάσπαλ μετά από μια εξαιρετική αρχή, μετά χάθηκε από το γήπεδο. Τα δύο ατού των ομάδων, ο Πάσπαλ και ο Τζόνσον, είναι οι αρνητικοί
πρωταγωνιστές. Ο Δημήτρης ο Καρίδας μπορεί να το μεταφράσει αυτό και σε αριθμούς, Δημήτρη. Ναι, Νίκο, το καλάθι που πέτυχε ο Τζόνσον ήταν το πρώτο μετά το 18ο λεπτό. Ενώ ο Γιαννάκης πήρε το rebound και ο Φασούλας χρεώθηκε με το τέταρτο φάουλ του. Είπαμε λοιπόν ότι ο Τζόνσον είχε ένα σκοράρι από το 18ο περίπου λεπτό, ενώ ο Πάσπαλη από το 12ο λεπτό του παιχνιδιού έχει εισηγήσει. Εδώ πάλι το rebound του Γιαννάκη και εδώ το φάουλ του Παναγιώτη Φασούλα. Δικαίωμα για δύο βολές στον αρχηγό της εθνικής ομάδας. Τώρα συμπλήρωσε τα 8 φάουλ και ο Ολυμπιακός. Αποσύρθηκε ο Τάρλας, επιστροφή του Βολκόφ. Ο Ολυμπιακός παίζει με Λιμιάτη, Τόμιτς, Τζόνσον, Βολκόφ και Φασούλα. Ο Παναθηναϊκός με Γιαννάκη, Κούσμα, Αλβέρτη, Πάσπαλ και Πετσάρσκι. Με ελαφρύ δηλαδή σχήμα και δύο ομάδες. Με power forward με τεσσάρια τον Βολκόφ και τον Πάσπαλ. 55-60. Ο Γιαννάκης έχει 7 στις 7 βολές και συνολικά 17 πόντους. Να τα ποσοστά του, 18 πόντι τώρα. Έχει 11 από τους 26 πόντους του Παναθηναϊκού στο δεύτερο μήχρονο. Στους 27, να διορθώσω. Λιμιάτης, σούτ για 3 πόντους. Ναι, αλλά ήταν για 2. 57-61. Ζητούν τρίποντο στον πάγκο του Ολυμπιακού. Δίποντο έχει χρεωθεί, 57-61 είναι το σωστό σκορ. Ο Λιμιάτης που 6 φορές φέτος δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου από τον Ιωαννίδη. Σε 6 παιχνίδια δηλαδή. Τώρα μετά τους τραυματισμούς του Μπαγκασία και του Σιγάλα καλείται να παίξει σχεδόν πρωταγωνιστικό ρόλο. Κούσμα, 5,5 λεπτά για το τέλος. Πάσπαλ στη γωνία με τον Βολκόφ, τώρα αντίπαλο. Ο Πάσπαλ πάει να ξεφύγει, αστοχή. Ο Πετσάρσκι στο rebound και στη συνέχεια ο Πάσπαλ. Γιαννάκης βλέπει τον Αλβέρτη ανενόχλητο. Ο Αλβέρτης προλαβαίνει τον Φασούλα, αλλά ο Βολκόφ μαζεύει το rebound από το άστοχο σουτ του νεαρού. Μπαίνουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο με τη διαφορά στους 4 μόλις πόντους και με τον Ολυμπιακό να έχει μια ευκαιρία να τη μειώσει ακόμα περισσότερο. Φασούλας, φάουλ του Αλβέρτη, το τέταρτο και δικαίωμα για δύο βολές στον Παναγιώτη Φασούλα. Για άλλη μια φορά. Ο Αλβέρτης και εδώ έχω την εντύπωση ότι προσπάθησε να αποτρέψει το lay-up με ένα σκόπιμο φάουλ. Έξι στις 10 οι βολές του Παναγιώτη Φασούλα. Άλλωστε η γραμμή του φάουλ ποτέ δεν ήταν το αγαπημένο του σημείο. 58-61. Γιαννάκης. Και φάουλ του Τόμις μακριά, πολύ μακριά την μπάλα. Βλέπετε τον Ιωαννίδη να διαμαρτύρεται. Τον Τόμις κάτι να λέει και αυτός τον Καρούση. Ο Κούσμα είναι αυτός που θα πάει στις βολές. Ο Κούσμα που ασφαλώς έδωσε μια σπίθα από τον πάγκο στο Παναθηναϊκό. Δημήτρη Καρίδα, νομίζω ότι κρατάς σε βλαβικά και αυτό το στατιστικό στοιχείο. Πόσους παίκτες έχουν πάρει από τους αναπληρωματικούς του, πόσους πόντους έχουν πάρει από τους αναπληρωματικούς τους οι δύο ομάδες. Ακριβώς, Νίκο, ο Ολυμπιακός έχει πάρει 14 πόντους από τους αναπληρωματικούς παίκτες του. Ο Παναθηναϊκός 31, χάρη κυρίως στο Γιαννάκη που μπήκε σαν αλλαγή και τον Κούσμα, τώρα 32. Δηλαδή είναι υπερδιπλάσιοι οι πόντοι που έχει πάρει ο Παναθηναϊκός από τους αναπληρωματικούς που χρησιμοποίησε και ο Μουρτζόγλου. 58-62, αφού ο Κούσμα ευστόχησε στη μία μόνο βολή. Λιμιάτης, Βολκόφ, Λιμιάτης που θα βγάλει έξω, ο Τόμις ανενόχλητος θα τον σταματήσει ο Πάσπαλ και φάουλ του Βολκόφ το πέμπτο. Η πρώτη απώλεια για τον Ολυμπιακό. Να ο Βολκόφ που φαίνεται να τα βάζει με τον εαυτό του. Να πάλι, εδώ πήγε να κλέψει. Αχρίαστο φάουλ. 4 λεπτά και 24 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης θα εκτελέσει για άλλη μια φορά βολές. Είναι απόλυτα εύστοχος ως τώρα τη γραμμή του φάουλ. Έχει 7 στις 7. 8 στις 8. 84% θα είναι όπως σωστό. Με αυτές που έχει βάλει σήμερα έχει συνολικά 30 στις 34 στο πρωτάθλημα. Οι παίκτες του Ολυμπιακού διάλεξαν το λάθος άνθρωπο για να κάνουν φάουλ. 58-64. 63 λέει το ταμπλό, 64 γράφει τώρα.
Τόμιτς. Τζόνσον δεν πρόλαβε να πάει πάνω του Αλβέρτης και να που ο Τζόνσον δηλώνει παρόν στο πιο κρίσιμο σημείο. Είχε 0 στα 8 τρίποντα, βάζει το πρώτο. 61-64. Μπαίνουμε στο τελευταίο τετράλεπτο. Νέο φαουλ του Τόμιτς εκτός φάσης. Όπως και προηγουμένως. Ο Τόμιτς, μετά την αποχώρηση του Βολκόφ, επέστρεψε ο Τάρλας και επέστρεψε και στη φλούρηση του Πάσπαλ. Τον είχε αναλάβει και λίγο νωρίτερα. 11 πόντου από τον άνθρωπο που ήρθε από το πουθενά, από τον Πάγκο, για να κυριολεκτούμε, τον Κούσμα. 61-65. 61-66 από τον Άιβαρ Κούσμα. Κούσμα που έπαιξε μόνο στο δεύτερο ημίχρονο. Τζόνσον. Απέναντι σε ζώνη. Επιτίθεται και πάλι ο Ολυμπιακός. Ο Τάρλατς υπό ασφυκτική πίεση φάουλ του Κούσμα και δύο βολές για τον Ντράγκαν Τάρλατς. Έγιναν κάποια φάουλ εκεί. Τρίτο φάουλ του Κούσμα. Δημήτρης, ακόμα και πάλι, τι υπάρχει. Νίκο, είναι πολύ ενδιαφέρον να πούμε ότι ο Κούσμα και ο Γιαννάκης έχουν πετύχει στη σειρά 17 πόντους για τον Παναθηναϊκό. Τελευταίος παίκτης εκτός από αυτούς τους δύο που σκόραρε ήταν ο Πετσάρσκι που έκανε με εκείνο το κάρφωμα, αν θυμούνται οι τηλεθεατές, το 43-49. Πρώτη βολή ήταν εύστοχη. Να λοιπόν που ο Παναθηναϊκός στηρίζεται αποκλειστικά στους περιφερειακούς του παίκτες. Από το σκέτο του Βράνκοβιτς άλλωστε. 63-66. Ο Ολυμπιακός παραμένει κοντά, όμως δεν έχει καταφέρει να ισοφαρίσει ούτε να πλησιάσει περισσότερο από τους τρεις πόντους όπου βρίσκεται και τώρα το ντέρμπι. Βλέπετε και το χρονόμετρο πάνω δεξιά. Κούσμα, Πάσπαλ, Πετσάρσκι, το πάσιμο. Θα στοχίσει εξ επαφής ο Πετσάρσκι παρότι είχε ελευθερωθεί. Ο Κιουμουρτζόγλου σηκώνει αμέσως τον οικονόμου. Τρία λεπτά ακόμα. Λιμιάτης με τη φανέλα του Απόντος Μακασιά, αυτή με το 4. Τόμις. Τζόνσον θα ισοφαρίσει. Ναι, ισοφαλία, 2-51 πριν το τέλος. Ο Τζόνσον που είχε 0 στα 8 τρίποντα ξαφνικά ανασταίνεται και ισοφαρίζει το ντέρμπι σε 66-66. 2-40 πριν το φινάλε. Ποιος να το περίμενε όταν στο πρώτο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός είχε φύγει με 18 πόντους. Βήματα του Κούσμα. Και time out που ζητάει ο Ιωαννίδης. Εκπληκτικό ντέρμπι, ένα συναρπαστικό μάτς, ίσως από τα αραιότερα ντέρμπι που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Ο Παναθηναϊκός που τώρα ασφαλώς έχει το και ψυχολογικό ντεζαβαντάζ, παρότι το μάτς είναι ισόπαλο, προσπαθεί να πιέσει. Για να δούμε. Τώρα όμως η άμυνα του σχηματίζεται ξανά σε ζώνη. Λιμιάτης, 15 δευτερόλεπτα για να τελειώσει η επίθεση του Ολυμπιακού. 2-20 για το φινάλε του αγώνα. Λιμιάτης. Επιθετικό φάουλ του Τάρλατς. Στον Αλβέρτη. Να ο Ντράγκαν Τάρλατς. Δεν θα εκτελέσει όμως βολές αφού ο Ολυμπιακός είχε την κατοχή της μπάλας όταν σφυρίχθηκε το φάουλ. Να εδώ. Να ο Αλβέρτης. 2-16, θα παρακαλούσα να έχουμε συνεχώς τον χρόνο που απομένει στην οθόνη μας. Ευχαριστώ. Μέχρι το τέλος. Για να μην υποχρεωνόμαστε και εμείς να τον λέμε συνεχώς. 66-66, μένει ένα δίλεπτο. 2 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα. Γιαννάκης. Για 3 πόντους. 66-69 από τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Που φτάνει τους 23 πόντους. Ασφαλώς κάνει το καλύτερο του παιχνίδι από τη μέρα που μεταγράφηκε στον Παναθηναϊκό. Λιμιάτης στον Φασούλα, κλέβει ο οικονόμου, όμως μαζεύει ο Τζόνσον και η μπάλα έξω για τον Παναθηναϊκό αφού την έβγαλε ο Τζόνσον. Αγκαλιάζονται, ίσως να είδατε, ο Πάσπαλ με τον Κούσμα. Να ο Τζόνσον που έβγαλε την μπάλα. Ο Ιωαννίδης θα ξαναβάλει τον Νάκιτς. Όχι όμως τώρα αμέσως. Νομίζω θα βγάλει τον Λιμιάτη. Θα παίξει με τον Τόμιτς playmaker. Αφού δεν φαίνεται ικανοποιημένος από την επιλογή του νεαρού σε αυτή την τελευταία φάση. 1,5 λεπτό. Παναθηναϊκός 3 πόντους μπροστά και με την μπάλα στα χέρια.
Και φάουλ από τον Τάρλατς, το πέμπτο. Φάουλ που στέλνει τον Πάσπαλο στη γραμμή του φάουλ. Αποσύρεται ο Λιμιάτης. Έφυγε και ο Τάρλατς. Θα παίξουμε 4 Ολυμπιακός, όχι βέβαια. Υπάρχει μια σύγχυση. Ο Λιμιάτης θα συνεχίσει τελικά. Ο Ολυμπιακός έχει χάσει με 5 φάουλ τον Τάρλατς και τον Βολκόφ. Ο Παναθηναϊκός τον Βράνκοβιτς από το 23ο κιόλας λεπτό. Και ο Πάσπαλε που έχει να σκοράρει από το πρώτο μήχρονο, από νωρίς το πρώτο μήχρονο, έχει 8 πόντους. Θα εκτελέσει βολές 4-8 μέχρι τώρα από τη γραμμή. 66-70 από τον άλλοτε παίκτη του Ολυμπιακού. 1-28 πριν το τέλος. Στο πρώτο παιχνίδι ο Ολυμπιακός, θυμίζουμε, είχε κερδίσει 67-65. Μέσα και δύο. 66-70. 66-71 μάλλον. Τόμιτς. Νάκητς ξεμαρκάρει στο ΣΝΕ. 69-71. Από το τρίποντο του Νάκητς το 1-16. Απίθανο μας πραγματικά. Παρά τα πολλά φάουλ και τις πολλές διακοπές. Αλβέρτης ίσα ίσα πρόλαβε να περάσει τη σέντρα στα 10 δευτερόλεπτα που προβλέπουν οι κανονισμοί. Ένα λεπτό ακριβώς, 16 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό. Οικονόμου. Backdoor για τον Πάσπαλ, ο οποίος θα πάρει το φάουλ από τον Φασούλα. Δεν θα μπορέσει να πετύχει το καλάθι όπως θα ήθελε, όμως θα στείλει στον πάγκο και τον Φασούλα. Ο Ολυμπιακός χάνει και τους τρεις βασικούς του ψηλούς. Βολκόφ, Τάρλατς και Φασούλας έφυγαν διαδοχικά με 5 φάουλ. Να πάλι. Δικαίωμα για δύο βολές. Και όπως επισημαίνει ο Δημήτρης Οκαρίδας, αυτή τη στιγμή ο ψηλότερος από τους 10 παίκτες που είναι μέσα στο γήπεδο είναι ο Πάσπαλ. Όχι πια όμως, γιατί επιστρατεύεται ο Αργύρης Καμπούρης. Αρχικά ο Καμπούρης που εδώ που τα λέμε δεν έρχεται πιο ψηλός από τον Ζάρκο Πάσπαλ. Βιάστηκα να το πω, γιατί αρχικά ο Ιωαννίδης είχε σηκώσει τον Γιώργο Παπαδάκο, αλλά μετάνιωσε. 52 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα. Τρεις συνεχόμενες βολές από τον Πάσπαλ που πάει να γίνει ο ήρωας του αγώνα. Μία ακόμη. 69-72 το σκορ. Όχι αυτή τη φορά. Το rebound από τον Λιμιάτη. Ο Ολυμπιακός θα πάει για τρίποντο για να σοφαρίσει. Μένουν 47 δευτερόλεπτα. Λιμιάτης. Σούτ για τρεις πόντους από τον νεαρό. Το rebound από τον Τζόνσον που βγαίνει από την γραμμή των 6-25. Βγάζει στον Τόμιτς. Προσποίηση και σουτ και νέα ισοπαλία. 35 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Να ο Μιλάν Τόμιτς. Μία επίθεση, μία καθοριστική επίθεση για κάθε ομάδα. Για να δούμε ποιος θα σηκώσει το βάρος. Σε ένα συγκλονιστικό ντέρμπι. Γιαννάκης. 10 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός έχει γύρω στα 4 με 5 για την τελευταία του επίθεση. Ο Πάσπαλ καλιάζει και φάουλ από τον Ζάρκο Πάσπαλ που έχει πετύχει 3 και 2 5 συνεχόμενους πόντους εδώ στο φινάλε. Και που βλέπετε εδώ πώς πανηγυρίζει. Είναι φανερό ότι ο Πάσπαλ θέλει την νίκη όσο τίποτα άλλο στον κόσμο. Κοιτάξτε εδώ, πήρε φόρα, πήρε το φάουλ από τον Νάκητς, πέτυχε και το καλάθι πετώντας την μπάλα με το κακό του χέρι, το δεξί. 8 δευτερόλεπτα, για το 8 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Μία ελεύθερη βολή για τον Πάσπαλ. Άστοχη, το rebound από τον Σταμάτη τώρα. 6 δευτερόλεπτα. Ολυμπιακός με τρίποντο νικάει, με δίποντο ισοφαρίζει. Ο Λιμιάτης μπερδεύεται, χάνει την μπάλα. Και ο Παναθηναϊκός κερδίζει το ντέρμπι με 72-74. 72-74. Ο Παναθηναϊκός με το καλάθι του Πάσπαλ που αναδεικνύεται σε ήρωα το αγώνα 8 δευτερόλεπτα πριν το τέλος παίρνει μια πολύ μεγάλη νίκη. Παίρνει στα χέρια του ουσιαστικά το πλεονέκτημα της έδρας για τη συνέχεια, ισοφαρίζοντας την διαφορά του πρώτου αγώνα. Κοιτάξτε εδώ, ο Παναθηναϊκός έχει τώρα μια νίκη παραπάνω από τον Ολυμπιακό. Είδατε ξανά το τελευταίο καλάθι του Πάσπαλε, θα ήθελα να...